Δίνω κάτι. Γεια σου, υπέροχε Γρηγόρη μου. Θέλω πάνω σε αυτό που λέτε να προσθέσω μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, το βρήκαμε από το radar.gr τώρα πριν από λίγα λεπτά, έδωσε μια συνέντευξη για τον απόψινό μας αγώνα, ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα. Για τον απόψινό λοιπόν αγώνα της εθνικής μας, λέγοντας χαρακτηριστικά οι Έλληνες θα αντισταθούν ηρωικά όπως και οι Σπαρτιάτες. Μίλησε στους Times και συγκεκριμένα στην Ινδική έκδοση των Times και αναφερόμενος στην απόψινή μάχη του Euro είπε ότι εάν 300 Έλληνες κατάφεραν να σταματήσουν 10.000 Πέρσες στις Θερμοπύλες, τότε σίγουρα απόψε 11 Έλληνες έχουν τη δυνατότητα να σταματήσουν 11 Γερμανούς. Είπε ο Ντιέγκο Μαραντόνα ότι η ελληνική ομάδα έκανε το θαύμα κερδίζοντας τους Ρώσους και νομίζω ότι θα κάνει και απόψε το θαύμα της. Η γερμανική ομάδα, πρόσθεσε ο Μαραντόνα, είναι μια αθλητική νέα και δυνατή ομάδα, όμως οι Έλληνες είναι σκληροί και έμπειροι και αυτό το τουρνουά, επειδή δίνει έμφαση, τόνισε, στη δύναμη, πιστεύω ότι οι Έλληνες θα αντισταθούν ηρωικά. Φυσικά, όταν του όταν του ζήτησαν να προβλέψει τον τελικό νικητή, τι είπε ότι με βεβαιότητα η Γερμανία είναι το φαβορί για αυτή την αναμέτρηση και πιθανότατα είναι και το φαβορί για να κατακτήσει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αν όμως καταφέρει να περάσει το μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο που είναι η Εθνική Ελλάδα. Είναι τόσο καλή στο ποδόσφαιρο η Γερμανία. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι το φαβορί. Αυτή και η Ισπανία είναι. Να πούμε ότι και εδώ που φτάσαμε. Ωραία, μισό λεπτό. Ελπίζουμε όλοι να κερδίσουμε. Το 2004 που είχε φτάσει. Δεν ήταν η Γερμανία τότε. Άρα τι μου λες ότι ήταν καλή. Δεν είχε περάσει καν. Στο γύρο ήταν, δεν είχε φτάσει στην τελική φάση. Ναι, δεν είχε περάσει μετά του ομίλου. Τέλεια. Για πες Γρηγόρη μου, δεν σε άκουσες. Λέω ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα που ελπίζω να κερδίσουμε απόψε, αλλά ότι όποιο και να είναι, μην αρχίσουμε τη μουρμούρα, τα παιδιά αγωνίστηκαν πάρα πολύ καλά και εδώ που έφτασαν είναι... Πάντως ο Μαραντόνα πάντα ήταν με τους αδύναμους, με τις αδύναμες ομάδες, πάντα υποστήριζε τον Δαβίδ στο ποδόσφαιρο Μουδιάλ, και εκείνος ξέρει πολύ καλά από Γερμανούς, γιατί τους έχει κερδίσει τελικό το 86 με το Μουντιάλ.